να ξεκινήσει και μπορούμε να τα δούμε και λίγο πιο αναλυτικά. Από πλευρά Copenhagen Wolves, τα Bans είναι ο Thres, η Evelyn και η LeBlanc. Ενώ οι Millennium έχουν προτιμήσει να μπανάρουν Κάσαντιν, Λούλου και Ziggs. Συνηθισμένα πάνω κάτω τα Bans, αν εξαιρέσεις τη Λούλου που πλέον είναι bannable. Συζητάγαμε και αυτό off camera, ότι πλέον έχει γίνει τόσο ενοχλητική ότι πρέπει να μπαναριστεί. Ισχύει, η Λούλου που την είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Πολύ δυνατή. Να κάνει σοβαρότητα τη δουλειά. Αν δεν κάνω λάθος, στο bot lane με 3 Dorans κατάφερε να σκοτώσει το Mundo μόνη της με dive κάτω από το tower. Πολύ δυνατό και πολύ damage κιόλας βγάζει και πολύ sustain προσφέρει. Είναι πολύ δυνατό pick αυτή τη στιγμή η Λούλου, εκτός από το συγκεκριμένο παιχνίδι φυσικά. Και πικάρει ο Amazington Lee Sin κλασικά για άλλη μια φορά. Δεν θέλει να αφήσει τον Arenae το Lee Sin που είναι ένα champion όπου ο Arenae είναι αρκετά καλός. Η Evelyn είναι banned. Είναι ένα pick το οποίο θα μπορούσε να παίξει ο Arenae, μόνο η Vi υπάρχει. Που μπορεί να πικάρει ο jungler της Millennium. Οι Millennium τώρα πικάρουνε Trundle και Gragas. Δύο πλέον συνηθισμένα picks. Να υπενθυμίσουμε ότι βρισκόμαστε στο patch 4.2. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές σε αρκετούς champion. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Κάσαντιν. Ένας χαρακτήρας ο οποίος μετά το nerf που δέχτηκε τώρα περιμέναμε μήπως και ανοίξει κάποια θέση για αυτόν στο competitive play. Τελικά θα γίνει μόνιμα band, εκεί θα βρίσκεται. Το ρόα που προσφέρει ο Κάσαντιν πιστεύω είναι σχεδόν μη αντιμετωπίσιμο. Γι' αυτό πιστεύω επιλέγουν να τον μπανάρουν σε κάθε game. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Βέβαια, είναι φοβερό. Όπως και να το κάνεις. Αυτό το ρόμ. Άννη και Κέιλ, οι δύο επιλογές για τους Copenhagen Wolves. Βλέπουμε πάλι συνηθισμένα picks από τους Wolves. Βλέπουμε την Γκάιλ για άλλη μια φορά, το Lee Sin, την Άννη. Για να δούμε και αυτή την Άννη. Τι θα κάνει ο Unlimited. Έχει παίξει αρκετές φορές. Άννη παίζει πολύ καλά. Τα initiations του είναι πολύ καλά. Από την άλλη μεριά έχουμε την Kale του Kautard. Ένας χαρακτήρας με τον οποίο ο ίδιος πρέπει να νιώθει αρκετά safe. Είναι από τα most picked champion. Και τα πάει και πολύ καλά συνήθως με αυτό το χαρακτήρα. Και βλέπουμε Lucian και Liz για τους Millennium. Ακριβώς. Liz πάρα πολύ δυνατή. Το ίδιο και ο Lucian. Δύο πολύ συνηθισμένα picks. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι έχουμε δει τον Kevin να επιλέγει Trundle από νωρίς το παιχνίδι. Κάτι που είδαμε να συμβαίνει και χθες και οδήγησε. Το κάνανε λίγο και οδήγησε τη Rocket σε μια λογική να πάμε λίγο πιο DPS lanes ή μάλλον πολύ πιο DPS lanes χρησιμοποιώντας τη LeBlanc απέναντί του. Δεν τους βγήκε ιδιαίτερα. Να δούμε τι θα κάνουν οι Λίκοι απέναντι σε ένα Trundle. Ποια είναι η δικιά τους απάντηση για το troll. Forgiven και Unlimited, οι δύο τελευταίοι παίχτες που έχουν μείνει από πλευρά Copenhagen Wolves για να επιλέξουν τους Champion. Η Caitlyn είναι η πρώτη. Ήσαν ο Caitlyn από το Forgiven και θα δούμε Vladimir. Oh. Για να το δούμε αυτό, πώς μπορεί να λειτουργήσει απέναντι σε έναν Trundle. Δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα ο Vladimir να σταθεί απέναντι σε έναν Trundle, αλλά ο κροκόδηλος είναι γεγονός. Να δούμε τι θα λοκάρει τελικά. Το σκέφτεται Νάτος, έρχεται ο Vladimir, κάτι καινούριο. Για να το δούμε απέναντι στον Trundle πώς θα πάει ο Vladimir. Είμαι πολύ περίεργος να το δω αυτό το matchup. Έχουμε να δούμε Vladimir αρκετό καιρό. Ακριβώς έχουν ολοκληρωθεί ουσιαστικά τα picks και τα bans. Βλέπουμε τα swap για να δούμε ακριβώς πού θα πάνε. 0% πρώτη φορά στο ULCS, λογικό ο Vladimir. Να δούμε λοιπόν πώς θα πάνε στο παιχνίδι και οι δύο ομάδες. Να δούμε και τα setup τους. Καλό AOE από πλευρά Copenhagen Wolves σίγουρα. Είδαμε και το last pick των Millennium να είναι η Morgana, η οποία θα σαπορτάρει τον Lucian. Πολύ όμορφα. Έχει απέναντί του μια Annie, λογικό. Ακριβώς αυτό πήγα να πω. Ένα πολύ καλό pick εναντίον στην Annie. Αποφεύγει το stun, αποφεύγει και κάποιο από το αρκετά μεγάλο burst που κάνει η Annie. Ακριβώς μπορεί να βοηθήσει λοιπόν τον Lucian να του δώσει ένα ακόμα τρόπο διαφυγής ή ένα τρόπο να κυνηγήσει χωρίς να κινδυνεύσει να δεχτεί κάποιο stun, γιατί όχι. Από την άλλη μεριά ο Forgiven έχει κλειδώσει την αγαπημένη του Caitlyn. Να δούμε τι θα κάνει σε αυτό το matchup, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο νομίζω για τον bot lane των Copenhagen Wolves. Ακριβώς. Πολύ burst, πάρα πολύ burst μπορεί να δεχτεί ο Forgiven άμα το πιάσει η Morgana σε ένα Q. Γιατί όπως ξέρουμε ο Lucian, ειδικά στο early, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον έχουν και τα δύο setup. Για να τα δούμε λίγο ξανά, να υπενθυμίσουμε λοιπόν ποιες είναι οι επιλογές όσο δεν τις βλέπουμε. Lee, Vlad, Gale, Kite και Annie, οι επιλογές για τους Copenhagen Wolves. Trundle, Elise, Gragas, Lucian και Morgana για τους Millennium. Για να δούμε και λίγο το combo των Millennium πιο αναλυτικά. Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το πράγμα σε ένα teamfight. Trundle, Elise. Πιστεύω ότι αν η Elise κάνει focus στο top lane, στο early, γιατί ο Vladimir, όπως ξέρουμε, δεν είναι ο καλύτερος χαρακτήρας για να γκανγκάρεις, για να κάνεις γκανγκ μάλλον. Ίσως
Και σιγά σιγά βασικά ας περάσουμε θα στο το δούμε κατευθείαν μέσα στο game. Λοιπόν, να μην καθυστερούμε καθόλου. Copenhagen Ghouls εναντίον Millennium ξεκινάει αυτή τη στιγμή για το ευρωπαϊκό LCS. Και για να δούμε πώς θα απλωθούν οι δύο ομάδες, αν θα δούμε κάποια παράνοια, αν θα δούμε για μία ακόμα φορά κάποιο invade ή όχι, αν θα δούμε την κλασική αυτή ζώνη. Για να μπούμε μέντα στο παιχνίδι. Λοιπόν, θα απλωθούν για μία ακόμα φορά. Εγώ βλέπω μια γροθιά τη Millennium να κινείται προς το αντίπαλο jungle, προς το παρόν. Βλέπουμε μπότα για το Vladimir πρώτο item. Και κινούνται μέσα στο jungle, σιγά σιγά θα δουν τον Unlimited εκεί πέρα, ο οποίος έχει φορτώσει το stun. Θα τον πιάσουμε το Dark Binding, ο Jerry ακολουθάει όλη η ομάδα της Millennium. Για να δούμε ένα πολύ όμορφο AOE stun από τον Unlimited. Του επιτρέπει να γυρίσει με ασφάλεια. Δεν χάλασε ούτε summoner εκεί πέρα. Τεσάρι stun. Επιβιώνει. Και βλέπουμε τους Millennium σιγά σιγά να επιστρέφουν στη δικιά του ζούγκλα. Ακριβώς, έκαναν ό,τι μπορούσαν, κάνανε μια επιθετική ενέργεια. Αφήσανε και ένα ward αρκετά επιθετικό. Εκεί κάτω χαμηλά, κοντά στο red. Ίσως θέλουν να έχουν vision από τον Amazing να δουν από πού θα ξεκινήσει. Τον βλέπουν τώρα με τον Arena για την ακρίβεια. Από πάνω του υπήρχε ο Youngback με τον Vladimir. Δεν κινδύνευσαν σε καμία περίπτωση και οι παίκτες των Copenhagen Ghouls μαζεύτηκαν προς τα πίσω και για μία ακόμα φορά είναι ανοιχτή σε κάθε είσοδο του jungle για να δουν από πού θα ξεκινήσουν. Η Ελίζα από ό,τι φαίνεται θα πάει από το red, ο Lissin λογικά αυτός από το blue. Θα δούμε. Βλέπουμε αυτή τη φορά πως οι Ghouls επιλέγουν να στείλουν το bot lane στο bot lane, οπότε όλα τα πράγματα είναι κανονικά, δεν θα έχουμε swap lanes προς το παρόν σε αυτό το παιχνίδι. Φάνηκε νομίζω από το pick του Vladimir ότι είχαν σκοπό να παίξουν τα ματσά όπως είναι. Ακριβώς. Μπλε θα ξεκινήσει ο Amazing, όπως και η Elise, χωρίς βοήθεια από το bot lane που μένει η Elise. Early push βλέπω στο bot lane πάντως, μπροστά από τα κρύψο Κρήτων. Προσπαθούν να πάρουν αυτό το πρώτο το μήνυμα αυτό για να βγουν ένα level 2. Level 2 πρώτα. Είναι πολύ σημαντικό στο bot lane να χτυπάς το level 2 πρώτος. Ακριβώς, και από ό,τι φαίνεται θα τα καταφέρουν. Αναγκάζεται ο Θοκρίβαν να κάνει το Q του και αυτός για να ισοφαρίσει περίπου τα μήνυμα. Δοκιμάζει ένα Dark Binding. Δεν ήταν ότι καλύτερο, δεν είχαν πρόβλημα εκεί στο bot lane. Θα πιάσει το stun ο Unlimited πάνω στο Κρήτων. Αρκετό DPS του περνάνε, δεν καταφέρει να βγάλει το skill set εδώ ο Forgiven. Το trade ήταν υπέρ των Copenhagen Wolves, δεν τους βγήκε το γρήγορο push προς το παρόν. Άλλο ένα binding το οποίο θα βρει ευτυχώς για το Forgiven. Crypto έκανε ασπίδα για τον εαυτό του, ωραίο το Q πολύ χαμηλά ο Κρήτων από νωρίς. Από πολύ νωρίς το παιχνίδι, επικίνδυνα τα πράγματα για το bottom lane της Millennium. Και από ό,τι βλέπουμε, η Elise δεν έχει καμία διάθεση να κατεβεί προς τα κάτω. Αυτό ίσως δώσει την ευκαιρία στους Copenhagen Ghouls να παίξουν το παιχνίδι τους το γνωστό early aggression στο bot lane. Ακριβώς, ο Lucian έχει χρησιμοποιήσει ήδη το πρώτο του potion. Ενώ βλέπουμε την Elise να παίρνει σιγά σιγά το red buff και ίσως κατευθυνθεί μπρος στο top lane. Ενώ όπως κάνει και ο Amazing, πικάρουν και οι δύο το red τους. Ακριβώς, για να δούμε. Τον έχουν δει τον Lissin, ο οποίος βρίσκεται στα Golems. Έχουν μια ιδέα ότι μπορεί να κινηθεί προς τα κάτω προς τον bot lane. Αυτό ίσως του στερήσει αρκετό χρόνο, γιατί δεν νομίζω να γνωρίζει ότι υπάρχει κάποιο γόρδο. Και άρα να κάνει αυτό που λες ακριβώς, επιλέγει τον gank πάνω στον Vladimir. Έχει ένα pull μόνο για να ξεφύγει και θα αναγκαστεί να κάψει summoner από εκεί και πέρα. Για να δούμε, ξεκινάει το initiation από πολύ νωρίς. Καμένα το pull και θα ανοίξει τον cost για να φύγει μακριά. Έρχεται το pillar, θα κάνει και το flash. Έχει κάψει τα πάντα για να φύγει. Παρ' όλα αυτά τον πιάνει με το κοκκούνο Arenae. Τρέχα Youngback να σωθεί. Δεν μπορεί το flash. Ακολουθάει ο Kevin πολύ χαμηλά και first blood, το οποίο περνάει στη Millennium. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Vladimir δεν έχει και πάρα πολλούς τρόπους. Χάλασε και τα δυο του summoner και παρόλα αυτά ήταν αδύνατο να ξεφύγει από αυτό το gank της Elise. Θα χάσει τώρα πάρα πολύ XP, πάρα πολλά creeps. Δύσκολα τα πράγματα, καθώς έχει κάψει όντως και τα δύο summoner και δεν κατάφερε να ξεφύγει εκεί. Νομίζω όμως ότι θα έπρεπε να μπορέσει να γλιτώσει. Έχει τρία spells τα οποία θα μπορούσαν να του δώσουν, ας πούμε, τη λύση στο πρόβλημά του. Ακριβώς. Επέλεξε να κάψει πρώτα το pull χωρίς καλά-καλά να έχει δεχτεί κάποιο crowd control. Επέλεξε μετά να δοκιμάσει με τον ghost ενώ υπάρχει slow στο pillar of frost. Να δούμε, θα γίνει λίγο στο mid lane με τον counter, να έχει κάποιο πρόβλημα απέναντι στον Kelp και τον Arena. Arena πολύ καλός επιθετικά. Βουτάει μέσα στο τάρτο κοκκούν. Είναι καλό χαράς όμως και όχι kill εκεί για την ομάδα των Millennium. Αρκετό χαράς και ίσως αυτό αναγκάσει τον counter να γυρίσει πίσω. Βλέπουμε τον Amazing να κινείται προς το mid. Ναι, θα γυρίσει και ο Amazing μάλλον θα καλύψει το mid του ρετός, η ώρα θα είναι στην πηγή ο Counter. Ακριβώς. Amazing δεν έχει καταφέρει να γίνει κάπως χρήσιμος για την ομάδα του. Στα πρώτα αυτά 4,5 λεπτά παρακολουθούμε το game. Από την άλλη μεριά ο Arenae έχει κάνει αυτό ακριβώς που συνήθως κάνει. Έχει δώσει ένα presence καλό στην αρχή του παιχνιδιού, να δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Την τελευταία φορά που του βγήκε το early πάρα πολύ καλά, επέλεξε κατευθείαν να πάει για κάτι αμυντικό. Αυτό μας έδειξε ότι είναι λίγο φοβισμένος μέσα στο LCS. Να δούμε σε αυτό το game τι build θα πάει ο jungler της Millennium. Πάντως με εντυπωσίαση
ο Amazing, ο οποίος άρχισε από το μπλε buff για κάποιο λόγο, mm-hmm. δεν ήταν στο level 2, στο level 3 μάλλον, στο top για να κάνει counter gun την Elise. Μπορούσε να δοκιμάσει για να δούμε τι θα γίνει εδώ. Ο Πάτας που έχει βγει πολύ όμορφα για πάλι ο Arenae θα πιάσει το κοκκούν για μία ακόμα φορά πάνω στον counter level 4. Αυτός δεν υπάρχει τρόπος να γλιτώσει, μόνο το flash το κάνει, πεθαίνει. Παρόλο που ο Arenae βουτάει και πιάνει τον κέρπα αμέσως για να βγάλει κάποιο kill για την ομάδα του. Ένα hit ακόμα και με το κόκκινο buff θα πάρει αυτό το kill. Πολύ ωραίο ο Amazing κάνει το 1-2. Ακριβώς είδαμε τον Amazing να φλασάρει, να πετυχαίνει με Q τον Gragas, να κάθεται όσο ακριβώς χρειάζεται και να αφήνει το Red να αποτελειώσει τον Gragas χωρίς να. Oh, ωραία κίνηση πάνω στον Arenae, τον αναγκάζει να κάψει. Και το flash του για να φύγει εκεί. Για να δούμε τον Amazing. Ωραία που κάνει με το save cast record. Θα το γυρίσει το Q. Άραγε είναι πολύ χαμηλά. Arenae βιάζει τις αράχνες. Δεν τον προστατεύουν αρκετά. Και ο Amazing παίρνει ένα ακόμα kill. 2-2. Καταπληκτικός Amazing. Καταπληκτικός. Amazing όνομα και πράγμα και πάλι. Γραφικό, αλλά αξίζει τον κόπο για αυτόν τον παίχτη. Ο οποίος είναι πολύ δυνατός. Πολύ καλός στο timing του. Εκεί που πρέπει συνήθως. Και τον βλέπουμε τώρα πως καθαρίζει μονάχος του και κάνει το 2-2 ουσιαστικά. Όλο μόναχος για αυτή την ομάδα, ένας Amazing ο οποίος ο ίδιος δήλωσε θα νικήσω τον Arenae στο jungle και ήδη έχει καταφέρει να απαντήσει πάρα πολύ καλά με αυτό το 2-0-0 στα πρώτα 6 λεπτά του παιχνιδιού. Arenae ο οποίος έχει προσφέρει και τα δύο kills στην ομάδα του, έτσι, και αυτός τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και αυτό που με εντυπωσιάζει αυτή τη στιγμή είναι ο Young Buck, ο οποίος παρόλο το fresh blood που έδωσε στέκεται πάρα πολύ καλά στο lane του, περνάει σε creeps στο jungle και τον έχει μέσα στο tower. Τον έχει μέσα στο tower, το ίδιο συμβαίνει και στο bottom lane όπου ο Forgiven με τον Unlimited κάνουν κλασικά πάρα πολύ καλή δουλειά πιέζοντας. Βλέπουμε ξανά και τον Kevin ο οποίος έχει σοβαρό πρόβλημα απέναντι στον Young Buck. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία επιλογή του Vladimir. Παρόλο που έδωσε το first blood, θα μπορούσε να μην είχε συμβεί. Συνέβη, δεν πειράζει. Οι Λίκοι τα πάνε πολύ πολύ καλά μέχρι στιγμής στο early game του παιχνιδιού. Ο Vladimir θα δυναμώνει όσο περνάει το παιχνίδι. Βλέπουμε τον Trundle να αναγκάζεται να κάνει το teleport. Για να προστατεύσει το tower του και για να προλάβει κάποια CS, καθώς έχει μείνει πίσω όπως ξανά πάμε. Κάουταρ για μία ακόμα φορά έχει πρόβλημα. Γίνεται στόχος του Arenae, ο οποίος δεν μπορεί με το ραπέλ να βγάλει κάποιο gank, ευτυχώς. Forgiven κάτω ήρεμα 65 creeps εναντίον 35 του Lucian. Πόπο, μια διαφορά 30 minion μόλις 7 λεπτά στο παιχνίδι. Ο Έλληνας Marksman έχει δώσει το παρόν και σε αυτό το game με 67 συνολικά minions και βουτάνε τώρα κατά τον Jayree, ο οποίος δεν έχει ελπίδα και πεθαίνει από τα χέρια του Forgiven. Arenae, ο οποίος έχει κατέβει και ίσως βγάλει kill πάνω στον Unlimited Forgiven. Για να δούμε τι θα επιλέξει να κάνει και πώς θα βοηθήσει το συμπέκτη. Δύσκολα τα πράγματα για τον Unlimited. Ανοίγει το shield, δεν κρατάει ακόμα με το net πολύ όμορφα. Έχει κατέβει όμως και ο midlaner, ο Kerb εκεί και να κάνει την ulti με το φωλάσο Forgiven. Πολύ εξυπνά και αποφεύγει τελευταία στιγμή το knockdown από το πλευράς Millennium. Οι οποίοι από ό,τι φαίνεται θα κινηθούν κατευθείαν για τον πρώτο δράκο στο παιχνίδι. Και μάλλον θα το πάρουν καθώς ο Amazing βρίσκεται στην πάνω μεριά της αντίπαλης ζούγκλας. Και ναι, αυτός ο δράκος μάλλον θα περάσει στους Millennium. Και ίσως είναι κάποια ευκαιρία για πίεση στο top και στο mid, καθώς τρία μέλη της Millennium βρίσκονται στο Drake. Η Morgana είναι στο recall και ο Trundle πάνω μπορούν να πιέσουν. Να δούμε τι trade θα κάνουν οι Copenhagen Wolves. Προς το παρόν, κοιτώντας το μήνυμα, ο Amazing καθαρίζει την αντίπαλη ζούγκλα. Κάνει λίγο counter jungle τώρα που προλαβαίνει. Ο Kert εγκαίρος θα προλάβει τον πύργο του πριν fire και τη ζημιά. Ο Amazing για την ακρίβεια παίρνει το red της Elise, η οποία καθαρίζει αυτή τη στιγμή το μπλε της και μάλλον δεν θα βρει red για να πάρει. Ακριβώς, σίγουρα δεν θα βρει red. Παρ' όλα αυτά ήταν ένας δράκος για τους Millennium και αυτό λογικό. Βάζει το σκορ στα 11,9 για τους Copenhagen Wolves, 11,8. Ισορροπημένο πλήρως το παιχνίδι, παρόλο που η Millennium είναι ένα δράκο μπροστά, βλέπουμε ότι το farming από πλευράς Copenhagen Wolves είναι εξαιρετικό. 63 στο top lane για τον Vladimir, 50 για τον Trundle, 35 μοιράζονται σχεδόν οι δύο jungler, 57 καλύτερο farming και στο μεσαίο lane για τον Counter. Αυτό πρέπει να προέκυψε βέβαια από την ουσιαστικά ακριβώς. Και το δράκο. Ακριβώς. Βλέπουμε το Young Buck να στέκεται καλύτερα σε σύγκριση με άλλα παιχνίδια για όσον αφορά το CS. Βέβαια έδωσε ένα first blood το οποίο κακά τα ψέματα μπορούσε να μην τον δώσει. Ναι. Είχε τρία όπως είπε διαφορετικά escapes. Δεν τα έπαιξε μέσα στο rotation εκεί. Ίσως δεν περίμενε τόσο γρήγορο presence από τον αντίπαλο jungler. Τον είδαμε να καίει το pull πριν καλά-καλά εμφανιστεί Ελίς το lane. Οπότε ίσως να ήταν και bad timing. Και άλλο ένα initiation πάνω στο Jayree με τον Unlimited να έχει ρίξει τον Timbers πολύ όμορφα. Ace in the hole, το οποίο νομίζω δεν θα περάσει, θα σκάσει πάνω στο Lucian, αλλά αρκετό χαρά είναι και αυτό. Ακόμα καλύτερα για να τους πιέσουν, να τους κλείσουν μέσα στον πύργο, να μείνει κι άλλο πίσω στο CS. 40 μήνες σχεδόν η διαφορά, στάδιο AD carry. Arenae, ο οποίος θα βρεθεί για μία ακόμα φορά έτοιμος για gank. Αυτή τη φορά ο Amazing όμως είναι κοντά και για να δούμε counter, το ξέρει αυτό, θα πάει μαζί κοντά στον Amazing, ο οποίος θα περάσει ένα πανέμορφο Q πάνω στον Arenae. Δεν μπορεί να βγει μπροστά του για να του κάνει το kick, αλλά παρόλα αυτά ένα. Μια πολύ όμορφη απάντηση από τον jungler των Λύκων. Βλέπουμε και τους δύο jungler πάντως να επικεντρώνονται στο mid lane. Πέρα από ένα gank της Elise στο top, καθώς οι Wolves παίρνουν το bot lane και πάνε τη διαφορά στο 1k περίπου, 700 gold. Mm-hmm.
Βλέπουμε ότι οι Jungle λοιπόν ασχολούνται πάρα πολύ με το mid lane και αυτή τη φορά ο Amazing ήταν εκεί για να εμποδίσει τον Arenae από τον Αγκανγκάρι. Ακριβώς, όπως πλέον είναι και ο Amazing χαμηλά για να βοηθήσει τους παίκτες που βρίσκονται στο duo της ομάδας του, καθώς η Elise κινείται και αυτή σε εκείνη την περιοχή. Βέβαια το recall έρχεται και δεν θα δούμε κάποια συμμαχία, ίσως έρθει και το recall για τους botlaners και για να δούμε τον Counter εδώ. Να κάνει κάποιο χαράς, τίποτα το ιδιαίτερο. Να δούμε αν θα καταφέρει ο Young Buck να ξεφύγει στο υπερχόμενο gank της Elise, που λογικά θα δούμε. Η μόνη διαφορά στο game αυτό είναι περίπου even αν εξαιρέσει ένα δράκο που έχουν πάρει οι Millennium, αλλά αυτό ισορροπείται με το πάρα πολύ καλό farm των Ghouls. Και για να δούμε. Even ο Arena εδώ πέρα πάνω στο Young Buck. Ναι, δεν καταφέρει να του κάνει κάτι, καθώς υπάρχει ένα ward μέσα στον boost και τον έχει δει από πολύ μακριά. Αυτή τη φορά έχει προβλέψει ο Young Buck να έχει vision, λογικό. Χρόνο βρίσκει ο Amazing για μία ακόμα φορά για να καθαρίσει άλλο ένα camp εκεί. Όχι για να ψάξει όμως, για να ψάξει τον Arenae, για να δούμε. Έχει κλεισμένο το Spirit of the Elder Lizard. Έχει το επιθετικό αντικείμενο που χρειάζεται με ένα ward, βλέπει την κίνηση του αντιπάλου του. 2v2 στο πάνω lane και για να δούμε τι θα συμβεί. Για να δούμε λίγο τα items των παικτών, καθώς οι Ghouls πιέζουν το top tower των Millennium, αλλά δεν νομίζω να το πάρει. Ο κακούν του Arenae πάνω στον Young Buck για μία ακόμα φορά θα τον αφήσει 50%. Ο Amazing όμως είναι εκεί και περνάει πολύ όμορφα τα Q του, εξαιρετικός με το Lee Sin, πραγματικά ξέρει κάθε pixel που πάει από αυτόν τον παίχτη και το έχει αποδείξει σε όλα τα παιχνίδια και ειδικά με ένα πανέμορφο Q που έκανε πριν, που το πέρασε δίπλα από τα ραχνίδια της Elise. Ήταν δείγμα των mechanics του, μια κίνηση των Millennium οι οποίοι ψάχνουν νεκρό χρόνο για να πιέσουν το Midtower και από ό,τι φαίνεται μπορούν να το κάνουν αυτό. Αν Unlimited θα ανέβει τώρα σιγά σιγά για να βοηθήσει να φύγουν από εκεί και οι τρεις παίχτες που πιέζουν τον πύργο του Counter. Δεν υπάρχει λόγος, το 2v2 πάνω συνεχίζεται. Ενδιαφέρον και μπορεί ανά πάσα στιγμή να δούμε κάποια απότομη κίνηση για kills. Βλέπουμε τους Ghouls ότι μάλλον θα πάρουν αυτό το plane που τόσο θέλουν. Καθώς ο Trundle κάνει recall, έχει βέβαια το teleport up. Θέλω να δω αν θα επιλέξει να το χρησιμοποιήσει για να defendάρει το πρώτο top tower. Αν θα χρησιμοποιήσει δηλαδή δεύτερο κατά σειρά teleport, δεν το κάνει όντως. Δεν μπορεί κιόλας. Άμα κάνει teleport, το πιο πιθανό εκεί πέρα είναι να πεθάνει. Βέβαια, το tower βέβαια σιγά σιγά θα σπάσει. Θα πάρει μαζί του όσα περισσότερα minions μπορεί από τον Trundle και έτσι λοιπόν η διαφορά θα ανέβει και στο top lane στα 30 minion. Έχουν αυξήσει τρομερά τις διαφορές στο farming οι Copenhagen Ghouls. Παίζουν εξαιρετικό early game αυτή τη στιγμή. Παρόλες τις αναποδιές από την αρχή του παιχνιδιού, τα πρώτα δύο γρήγορα kill με την παρέμβαση του Arenae. Παρόλα αυτά έχουν καταφέρει, το έχουν γυρίσει τελείως υπέρ τους. Με ατομική, καθαρά ατομική ενέργεια το Amazing. Φυσικά αυτό ομαδική η προσπάθεια σε όλο το χάρτη. Αυτό που έγινε στο mid εξισορρόπησε πάρα πολύ το παιχνίδι. Πήρε 2 kill Amazing σχεδόν από το πουθενά. Βλέπουμε τον Trundle να κυνηγάει τον Vladimir, δεν νομίζω να γίνει κάτι εκεί πέρα, καθώς... Θα κάνει πολύ όμορφα το ultimate και θα στείλει προς τα πίσω τον Counter, το οποίο θα εξαφανιστεί από την παρέμβαση και του Arenae. Ο Amazing ήθελε το συμπέκτη του να πεθαίνει χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι εκεί. Δεν πρόλαβε να πατήσει ούτε ulti δυστυχώς ο Counter. Να δούμε αν αυτό θα δώσει ένα mid tower στους Millennium, αν και δεν νομίζω. Καθώς σε 45 δευτερόλεπτα από τώρα ο Δράκος θα είναι up. Ξέρουμε αν έχουν οι Wolves timer για το Drake. Νομίζω δεν υπήρχε καν Word την ώρα. Το ξέρανε, απλά δεν έχουν ακριβές timer. Ναι, πάνω κάτω όμως θα είναι εκεί. Το Vision, παρακολουθώντας λίγο στο μήνυμα, βλέπουμε τρία πολύ καλά Words στη μεριά του Δράκου για τη Millennium, αλλά την πάνω μεριά του χάρτη την ελέγχει ο Vladimir με το Warding μαζί με τον Amazing. Θέλουν όμως σίγουρα λίγο Vision χαμηλά, θέλουν να ξέρουν τι γίνεται στο Drake, δεν θέλουν να αφήσουν κι άλλο άλλη μια φορά αυτό το Global Objective, είναι το μόνο σίγουρο. Επίσης ο Amazing έχει timer από το Red της Elise. Θέλω να δω αν θα επιλέξει να πάει να το ξαναπάρει εκεί πέρα. Αν και με το Draco Up πιστεύω ότι θα θέλει αυτή τη φορά να βρίσκεται στην κάτω μεριά της ζούγκλας και βλέπουμε τους Millennium να μαζεύονται. Ακριβώς, οι Millennium μαζεύονται, το timer είναι σωστό. Ο Amazing μόλις άφησε ένα ward εκεί και αυτό δίνει vision και στους Copenhagen Wolves, οι οποίοι ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή χάνουν έναν ακόμα Draco. Είναι αρκετά μαζεμένοι, είναι 4 εκεί. Το teleport του Trundle δεν το ξεχνούν, γι' αυτό δεν κάνουν βιαστικές κινήσεις. Το Eastin the Hole έρχεται για χαρά. Μπαίνει μέσα ο Amazing, κλέβει το Draco. Εξαιρετικός και θα φύγει με το safeguard χωρίς να δημιουργήσει κανένα κίνδυνο στους συμπαίχτες του. Πολύ καλή κίνηση. Ο Amazing για άλλη μια φορά μια καταπληκτική εμφάνιση. Απλά καταπληκτική. Μπαίνει, παίρνει το Draco, φεύγει. Κύριος ένας Δράκος για τους Copenhagen Wolves, οι οποίοι σοφαρίζουν τους Δράκους και πάνε το goal στο 22,1. Ακριβώς, αυξάνουν και άλλο λίγο ακόμα τη διαφορά τους στα 15 λεπτά στο παιχνίδι.
Τα invade τους είναι εξαιρετικά. Ρενάι θα συναντηθεί με τον Young Buck. Είναι όμως ο top laner και του κάνει πολύ μεγάλη ζημιά κατευθείαν. Ο Ρενάι θα τον κυνηγήσει καθώς υπάρχει και ο Trundle κοντά και η Morgana. Το ίδιο ισχύει και για τους Λύκους όμως που είναι αρκετά καλά μαζεμένοι. Κάνει την ulti πάνω στον Ρενάι στον αέρα. Νομίζω μέχρι να κατέβει από το Repel δεν γλιτώνει. Νάτο με το που βρίσκεται στο έδαφος βιάζεται να κάνει το Repel και πεθαίνει flash του Jerry για να φύγει μακριά. Amazing έρχεται, δέχεται την ulti μετά από τον counter για να μείνει ζωντανό. Ο Jerry έχει μεγάλο πρόβλημα. Τελικά θα πέσει ο Amazing από τον Kerb, ο οποίος είναι πραγματικός δυναμίτης σε αυτό το game. Ακριβώς, τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Τον βλέπουμε 3-1, 106 creeps, even με την Kyle. Καθώς οι Ghouls πιέζουν για αυτό το Miture τώρα και θα το πάρουνε. Μπορεί ανάμεσα στα δύο Tower να μην κατάφερε να βρουν αυτό που ακριβώς έψαχναν οι Copenhagen Ghouls. Βρήκαν ένα Tower στο mid για να τα κάνουν συνολικά 3. Παρόλο που βρίσκονται λοιπόν 4-5 πίσω στα kills, είναι μπροστά στο farm, είναι μπροστά στα global objectives με αυτό το Dragon Steel, εξαιρετικό Dragon Steel του Amazing και φυσικά τα 3 Tower υπέρ τους. Είναι μπροστά. Αν συνεχίσουν να πιέζουν τόσο πολύ τη Millennium, νομίζω ότι θα βρουν ένα εύκολο δρόμο προς την νίκη. Μία ακόμα νίκη για τον ενεργητικό αυτής της πολύ πολύ δυνατής ομάδας. Καθώς το farm βλέπουμε του top και του bot ξεφεύγει σιγά σιγά. 156 για το Forgiven, 104 ο Lucian, 148 ο Vladimir, 115 ο Trundle. Μία διαφορά 30 μήνων στο top lane, η οποία διατηρείται. Counter δεν έχει πρόβλημα. Το binding είναι εξαιρετικό. Περνάει πραγματικά από χαραμάδα το binding εκεί ο JR. Θα βρει τον Counter, αλλά δεν υπάρχει αρκετό damage για να ρίξει αυτή την kill. Καθώς Amazing θα δώσει το μπλε στον Gautard. Amazing βλέπουμε πόσο καλά έχει πάει και από το leveling που έχει κάνει. 10 level. Είναι σχεδόν στα solo level. Θα τον αρπάξουν εδώ τον Unlimited. Πολύ όμορφη ulti. Flash αναγκαστικό για να φύγει μέσα στον πύργο χωρίς να πεθάνει ευτυχώς το support. Γρήγορη αντίδραση και από τον Unlimited, αλλά ίσως με αυτό το χαράς που κατάφεραν πάνω του να πάρουν αυτό το Mid Tower ή Millennium. Μπορεί πάντως έχουν πλησιάσει και οι υπόλοιποι λύκοι. Υπάρχει ακόμα χρόνος για τους Copenhagen Ghouls για να κάνουν το defend. Για να δούμε. Πάντως καμία κίνηση αυτή τη στιγμή. Συνεχόμενη πίεση στο μεσαίο lane. Trundle βρίσκεται κάτω. Οι Millennium απελπισμένα θέλουν ένα turret, καθώς και τα τρία πρώτα tower των Copenhagen Wolves είναι up αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι οι Wolves έχουν πάρει τα gold από τα αντίπαλα towers, ενώ οι Millennium όχι. Οι Wolves προφανώς δεν θέλουν να τον δώσουν αυτό το mid tower με νύχια και με δόντια. Και γι' αυτό κάθονται εκεί. Το calling έρχεται όμορφα να πετύχει το Forgiven, αλλά ο Amazing θα μπει μπροστά να σώσει λίγο από τον damage. Δεν θέλει η Caitlyn να δεχτεί ζημιά. Ο Trundle παράλληλα πιέζει στο bottom lane, έχει ανά πάσα στιγμή το teleport up. Μπορεί να έρθει σε εκείνο το πολύ όμορφο γόρ, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή με τον Creighton και τον Jerry να κινούνται εκεί. Ο Vladimir είχε φύγει να κάνει και αυτό το δικό του split push στην πάνω μεριά. Και για να δούμε, Ace in the hole για το χάρας πάνω στον Jerry, του κόβει αρκετά καλό ποσοστό damage. Τα skill shot δεν βρήκαν κανένα στόχο ευτυχώς. Βλέπουμε το Trundle σιγά σιγά να τρώει το bot tower των Wolves. Καθώς οι Wolves μαζεμένοι στο mid, ίσως επιχειρήσουν να το πέφτει το tower για τους Wolves. Τώρα που θα δουν και το Lucian, ίσως να μπορούν να κάνουν κάτι. Πάντως βλέπω το Vladimir να έχει όρεξη να κινείται προς τα κάτω και όχι να μένει στο mid για κάποιο initiation. Ο Lucian πάντως δεν είναι εκεί. Τα πράγματα έχουν ηρεμήσει το παιχνίδι. Έχουμε γυρίσει σε μια πιο farm μορφή με τους λύκους να φαίνονται να ψάχνουν κάτι καλό να κάνουν σε αυτό το game. Πιστεύω ότι δεν θέλουν να φορσάρουν πάρα πολύ κάτι γιατί όπως ξέρουμε. Οι Wolves δεν τα πάνε τόσο καλά με τις βιαστικές αποφάσεις. Αλλά αυτό το ήρεμο game πλέον συμφέρει τους Millennium, καθώς η ομάδα που βρίσκεται πίσω όταν ηρεμεί το game έχει χρόνο για να φαρμάρει και να φτάσει την αντίπαλη ομάδα. Ακριβώς, έχει χώρο, έχει χρόνο και ίσως όσο περνάει η ώρα, κάποια από τις δύο ομάδες αναγκαστικά θα κάνει κάποιο λάθος. Όσο περνάει η ώρα λοιπόν, αυξάνονται οι πιθανότητες να είναι αυτοί οι Copenhagen Wolves. Μόνο σίγουρο αυτό. Πάντως το split push μέχρι στιγμής λειτουργεί μια χαρά για τη Millennium. Ο Young Buck φεύγει στα άλλα lane, παίρνει το farm. Γίνεται ένας πολύ δυνατός Vladimir σίγουρα, αλλά τα περιφερειακά tower των Copenhagen Ghouls θα αρχίσουν να έχουν πρόβλημα. Πρώτο στη σειρά ήταν το bot. Τώρα είχε πιέσει ο Lucian πάνω, θα ανέβει για ένα μεγάλο minion wave ο Countard. Και το mid tower βρίσκεται με πολύ λίγο HP. Βλέπουμε τον Kevin να δίνει στο Gerb το play buff. Ακριβώς. Και αυτή τη φορά σε ένα 20 βγαίνει Δράκος και έχουν και δύο ομάδες timer. Σίγουρα για τον Δράκο, μάλλον εκεί θα παιχτεί το πρώτο σοβαρό teamfight ίσως. Ακριβώς, για να δούμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν θα έχει αυτό το teamfight έξω από τον Δράκο, εάν και εφόσον γίνει. Μέχρι στιγμής μπορούμε να δούμε όμως τι έχουν, πού έχουν εξοδέψει τα λεφτά τους οι δύο ομάδες. Είναι νωρίς ακόμα στο παιχνίδι, βλέπουμε κάποια κλεισμένα item για να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Realize βλέπουμε στον Vladimir με το Hextech και την Penetration τυπότα, καθώς και την Torrance Shield. Να δούμε λίγο Gold. Τα Gold το οποίο μας δείχνει αυτή τη στιγμή. Η συνοθεσία στη Riot μας δείχνει 7.000 φαρμαρισμένο κόλλο για το Forgiven, έναντι 5.500 στο αντίπαλο Edgar, δηλαδή του ρίχνει ένα BF Sword γεμάτο.
Ένα BF short το οποίο είναι πάρα πολύ damage. Είναι πολύ πολύ η διαφορά. Θα δούμε και στο mid lane το Athena σαν Holy Grail να έχει βγει από πλευρά Γκράγκα. Needlessly large rod βέβαια στο inventory του. Ενώ ο Counterart παρόλο που έχει φαρμάρει καλά, δεν έχει kills και βρίσκεται με ένα συν, ένα stinger εκεί. Δεν είναι βλέπουμε πολύ καλά. Το Trundle επιλέγει για Blade of the Ruining το πρώτο αντικείμενο του item. Και όπως έχω ξαναπεί, ίσως εσένα προσωπικά είμαι σίγουρος πως δεν σ' αρέσει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι απέναντι στον Vladimir θα μπορούσε να, και πάλι θα μπορούσε να βγάλει hit points. Έχει πάει όμως ένα Negatron. Έχει επιλέξει να βγάλει DPS στην αρχή. Ίσως το 1v1 να τον βοηθάει αυτό. Πάντως βλέπω τον Yagmak να τρέχει μακριά του. Ίσως αυτό οφείλεται στην επιλογή της Ελίζ να βγάλει Golems και μετέπειτα να μην πάει για τη... για την κλασική μάσκα, αλλά για Aegis. Α, Aegis of the Legion, λογικά, από τα, ακριβώς από τα αντικείμενα που έχει πάρει, λογικά. Ο Lucian, βλέπουμε Trinity Force πρώτο item, πράγμα πολύ σπάνιο. Trinity Force πρώτο item, έχει ένα βαμπύρι για το lifestyle, δέχτηκε αρκετή ζημιά από το Ace in the Hole τώρα και έτσι λοιπόν οι Λύκοι ξεκινούν αυτό το δράκο. Δεν είναι αρκετά κοντά η Millennium, νομίζω θα καταφέρουν να τον πάρουν, αλλά για να δούμε τι θα γίνει στο fight με την Elise να σηκώνεται στον αέρα και τον Kevin να έχει έρθει με το teleport. Βουτάνε όλοι μέσα, χαμός, πραγματικά κανένας δεν έχει πεθάνει μέχρι στιγμής. Ο Kevin βρίσκεται σε δυσμενή θέση καθώς έχει μείνει μόνο του ανάμεσα σε 4-5 μέλη των Copenhagen Ghouls. Παρ' όλα αυτά ο Youngback δεν αντέχει το ξύλο και θα πέσει ο μοναδικός που έχει πεθάνει μέχρι στιγμής στο fight αυτό και οι δύο ομάδες αποχωρούν. Ένα trade, ένα kill για Draco, αυτό σύμφερε τους Ghouls, αλλά σίγουρα η Millennium δείχνουν πως είναι εκεί. Δεν θα σας αφήσουμε τόσο εύκολα να πάρετε τον Draco, λένε. Ακριβώς, καταφέρουν να μαζέψουν ένα kill μαζί με το χαμένο αυτό objective, ίσως πάρουν και ένα πύργο για να ισοφαρίσουν το χαμένο gold. Άου, κυνηγάνε πολύ ωραία τώρα, αλλά πολύ καλό mobility από πλευράς Millennium. Με τη μία δίνει το speed και απομακρύνονται γιατί θα είχαν μεγάλο πρόβλημα εδώ. Για άλλη μια φορά όμως οι Ghouls δεν αφήνουν το mid tower να πέσει. Και αντιθέτως είναι αυτοί αυτή τη στιγμή που πουσάρουν για να πάρουν το δεύτερο mid tower των Millennium ή έστω να το χαράσουν, να το κάνουν χαράς. Χαράς, ακριβώς. Κάποιοι ετοιμάζονται για recalls, κάποιοι θα μείνουν εκεί για defend. Αλλάζει το σκηνικό πάντως. Ό,τι παρακολουθούσαμε τόση ώρα πριν να συμβαίνει στο Copenhagen Ghouls το κάνουν οι ίδιοι. Sieging το tier 2 tower στο mid lane. Αρκετά χαμηλά, forgiven per line, όμορφα, αρκετά damage. Κάνει τον net προς τα πίσω για να μην κινδυνεύσει. Αφήσανε πάντως πολύ πολύ χαμηλά αυτό το tower που σημαίνει ότι με την επόμενη ευκαιρία θα το πάρουν. Είχαμε ένα τρίλεπτο έξαψη στο match. Όπως είπα, στο τρίτο dragon του παιχνιδιού. Όπα, εδώ ίσως υπάρχει initiation από Kerb, θα το δούμε. Έρχεται. Για να δούμε η ultimate του Counter για να σώσει προς το παρόν το βαρύ του Γκράγκα. Θα κάνει αρκετή ζημιά, αλλά μένει ζωντανός. Ο Forgiven Amazing θα πάρει το kill unlimited. Θα πέσει βέβαια κλωτσιά προς τα πίσω πάνω στον Κρήτον, ο οποίος δέχεται tower και το Ace in the Hole δεν περνάει. Δυστυχώς δεν θα πάρουν εκεί το kill πάνω στον Κρήτον. Και το mid tower θα πέσει στα χέρια επιτέλους στον Millennium, οι οποίοι προσπάθησαν πάρα πολύ. Και όχι μόνο, παραλίγο να έρθουν τα follow-up crowd control πάνω στον Vladimir. Το pull όμως μέσα από το Dark Minding δεν το άφησε να συμβεί. Ο Forgiven εκεί πέρα τυχερός, δεν πέθανε για πάρα πολύ λίγο. Ναι. Αν και η ulti της Kyle δεν ήταν ό,τι καλύτερο, είχε γίνει το damage ήδη όταν... Ακριβώς, την έκανε τώρα, το βλέπουμε στο replay. Του κάνει την ultimate εδώ, φοβούμενος μάλλον ότι θα δεχτεί ulti το κρακάς. Explosive Cask. Τελικά το κάνει τώρα. Και βλέπουμε το W εκεί πέρα του... του Creighton, το οποίο πιθανά θα έπαιρνε kill. Να μην παίρνει, αλλά λιώνει ο Countart, λιώνει και ο Unlimited. Σε γενικές γραμμές, οι Copenhagen Ghouls χάνουν πολύ εύκολα αυτό το fight. Καθώς δεν ήταν κιόλοι, ο Vladimir δεν βρισκόταν εκεί. Για άλλη μια φορά ο Κάνταρτ θα πάρει το μπλε. Καθώς στα gold βλέπουμε 35,2 για τους Copenhagen Ghouls, Millennium με 33,3. Μειώνει τη διαφορά σιγά σιγά. Ναι, μια διαφορά όμως που έχει διατηρηθεί αρκετά καλά. Είναι 2 με 3.000 gold σταθερά αυτή η διαφορά για τους Copenhagen Ghouls και προέρχεται κυρίως από το τρομερό farm που έχουν κάνει και ο Youngback και ο Forgiven. Και καθώς και από τα Steel Drake του. Ναι. Amazing. Παρ' όλα αυτά, ακόμα από ό,τι φαίνεται σε ένα straight fight δεν περνάνε πολύ καλά οι Λύκοι, αλλά νομίζω ότι όσο πηγαίνουμε προς το late game, το power spike της ομάδας θα ανεβαίνει. Μπορεί να πέφτει ας πούμε όλη συν, το utility του όμως δεν χάνεται ποτέ. Ο Vladimir και αυτός θα αρχίσει τώρα σιγά σιγά να κάνει τρομερή δουλειά στα team fight. Late game πάντως πιστεύω και η Millennium είναι πάρα πολύ δυνατή, καθώς το Trundle late game είναι λίγο θηρίο όπως και η Elise. Είναι θηρία, αλλά υπάρχει μια Kayle εδώ που θα λύσει το πρόβλημα νομίζω για τους Λύκους, η οποία Kayle βέβαια βρίσκεται 0-3-2 και θα της πάρει λίγο χρόνο. Για τον Counter πάντως, να τα πηγαίνει τόσο άσχημα Kyle. Θα του πάρει λίγο χρόνο να επανέλθει στο παιχνίδι πιστεύω, αν είναι λίγο τυχερός και μαζέψει κάποια kills σε ένα team fight. Γυρνάει για αυτόν το παιχνίδι, γυρνάει το παιχνίδι για τους Λύκους συνολικότερα. Πάντως έχουν περάσει αρκετά kills στα χέρια του Λυσίν, γι' αυτό τον βλέπουμε να έχει επενδύσει σε λίγο damage early, αλλά τώρα αναγκαστικά πρέπει να προσφέρει λίγο tank είναι στην ομάδα του. Aegis of the Legion λοιπόν για να μοιράσει και resistances και στο Vladimir και ένα Belt of Giant strength στο inventory του για λίγο hit point παραπάνω, να μπορεί να κάθεται μέσα σε αυτό το fight, να μπορεί να κάνει τα rotation του μια και δύο και τρεις φορές.
Πάντως το Edge είναι ένα item που τώρα τελευταία δεν βλέπουμε να το επιλέγουν πάρα πολύ οι junglers. Να που και σε αυτή την περίπτωση και οι δύο junglers. Ναι, είναι αρκετό το AD damage και στις δύο ομάδες, είναι λογικό. Είχαμε συνηθίσει παιχνίδια με πολύ AD damage, αλλά πλέον βλέπουμε διπλό AP από πλευράς. Τριπλό στην ουσία, καθώς και η Morgana και η Annie σκάνε damage. Ναι, δεν είναι ναι. Support τα οποία απλά supportάρουν. Σκάνε αρκετό damage, η αλήθεια είναι, καθώς να ο λόγος για τα AD λοιπόν. Ναι, και δεν καταφέρουν να κάνουν κάποιο siege εκεί οι Copenhagen Cools, αλλά στερούν όσο φάρουν μπορούν από την αντίπαλη ομάδα. Διώχνουν λοιπόν ό,τι minions υπάρχουν στο jungle εκεί. Ωραίο wording έχουν από την αρχή του game οι Millennium και εν μέρει τους έχει δώσει αρκετά καλό avantage αυτό, τουλάχιστον για να παίρνουν αποφάσεις στο παιχνίδι. Και δεν γίνονται και κότ, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Καθώς σε 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα ο Δράκος θα ξανά είναι up και μάλλον θα υπάρξει ένα ακόμα teamfight εκεί πέρα. Ναι, και για να δούμε τι θα συμβεί και σε αυτό το fight. Το προηγούμενο τελείωσε άδοξα για τους λύκους, χάνοντας αρχικά ένα member και δυστυχώς στο fight το οποίο ακολούθησε αμέσως μετά χάσανε άλλα δύο members. Πήρανε λοιπόν τον Δράκο, αλλά ο απολογισμός ήταν ουσιαστικά 3 death. Να δούμε λοιπόν αν ο επόμενος Δράκος θα περάσει ανέμακτα ή θα δούμε κάποιο μαζικό καράτε και ένα fight όπως το προηγούμενο. Το οποίο βέβαια έγινε σε δύο φάσεις. Για αρχή δεν έκαναν commit οι Copenhagen Ghouls και καλά έκαναν. Σε γενικές γραμμές η ομάδα που ξεκινάει το Δράκο για αρκετή ώρα έχει το μυαλό της εκεί και όχι στο fight, οπότε καλύτερα είναι να ανασυγκροτείται και να δοκιμάζει σε δεύτερο χρόνο ένα fight, άσχετα αν αυτό βγήκε ή όχι στους Copenhagen Wolves. Πάντως βλέπουμε τα recalls τώρα από τους Wolves για να είναι στην ώρα τους στο Δράκο, καθώς ο Δράκος βγαίνει σε 20 δευτερόλεπτα. Βλέπουμε Vladimir και Kyle να κατευθύνονται μπρος στο mid, να μαζεύονται σιγά σιγά. Μαζεύονται και θα αρχίσουν να κοιτιούνται, καθώς όντως σε 13 δευτερόλεπτα θα βγει ο Δράκος. Amazing είναι ήδη εκεί. Τα timers τους είναι πολύ καλά. Όταν κατευθύνεται στο top, καθώς έχει το teleport, μπορεί να βοηθήσει ανά πάση στιγμή την ομάδα του. Κλασική επιλογή. Και από οπουδήποτε, φυσικά. Για να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί εδώ. Κάποιο συνδεχόλ νομίζω δοκίμασε να κάνει ο Forgiven, δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή άκουσα. Λοιπόν, κίνηση από τους Millennium στο Δράκο. Βρίσκουν ευκαιρία ακόμα να κάνουν κουλούς για να κάνουν τι εκεί. Όχι, δεν πάνε για το mid που έχει μείνει πολύ χαμηλά. Επιλέγουν να γυρίσουν και να κυνηγήσουν κάποιο fight. Κακώς έχω την εντύπωση εδώ, καθώς δεν προλαβαίνουν τους Millennium. Μάλλον η αρχική του σκέψη ήταν σωστή. Θα βγει από πίσω ο Youngback, κάνει το ultimate ελαφρά πιο γρήγορα. Καθώς δεν υπήρχε κανένας δικός του εκεί αρκετά κοντά ώστε να κρατήσει με κάποιον initiation και να ξεκινήσει το fight. Πρέπει να τρέξουν τώρα οι Λίκοι για να προλάβουν να πάρουν το mid tower. Να το πέφτει. Πέφτει λοιπόν το mid tower, κάτι πήραν. Δεν έμειναν έτσι με άδεια τα χέρια, αλλά μπορεί να χάσουν και το top tower αυτή τη στιγμή από τον Kevin. Amazing κάνει ένα πολύ ωραίο με το safeguard, αλλά δεν το συνεχίζει. Kevin συνεχίζει την πίεση όμως στο πάνω lane. Θα ρίξει αυτό το tower πολύ όμορφα, πολύ γρήγορα και χωρίς κανένα πρόβλημα. Ένας Kevin ο οποίος πήρε με το split push στο top tower και όσο κυλάει το παιχνίδι το teleport θα γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο, ειδικά στη φάση που οι ομάδες ετοιμάζονται για Baron. Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό να έχεις ένα Trundle να σου κουσάρει το bot lane με ένα teleport. Mm-hmm. Ακριβώς, 41,7 και gold διαφορά. 41,7, συγγνώμη, φαρμαρισμένα gold για το Copenhagen Ghouls, 41,3 για τη Millennium. Έχει κλείσει τελείως η ψαλίδα μετά από αυτά που είδαμε, μετά από αυτά που παρακολουθήσαμε. Καμάν Γουλς, Καμάν Γουλς, το λένε και στο Twitter και το feed που παίρνουμε αυτή τη στιγμή και το βλέπουμε στις οθόνες μας. Προφανώς πρέπει να ξυπνήσουν οι Copenhagen Γουλς. Πάντως βλέπουμε τους Millennium να στέκονται πάρα πολύ καλά, μειώσαν κι άλλο τη διαφορά στο 1,1 αυτή τη φορά. Χαμένοι βλέπουμε να είναι οι Γουλς μες στο παιχνίδι, οι οποίοι γυρνάνε από εδώ, γυρνάνε από εκεί, δεν τα πάνε τόσο καλά με το να πάρουν μια απόφαση. Ακριβώς αυτό. Θα περάσει το game στο επόμενο στάδιο. Ναι, τους είδαμε από την αρχή, δηλαδή με το που κάνανε κάποιες πολύ καλές κινήσεις, απαντήσανε στη Millennium, πήρανε τα πάνω τους, βγήκανε μπροστά, σταμάτησαν όμως ουσιαστικά να στρώνουν το παιχνίδι υπέρ τους, σταμάτησαν να παίρνουν πρωτοβουλίες και να κάνουν κινήσεις. Παρ' όλα αυτά, βλέπαμε μάλλον αντί αυτού τη Millennium να πιέζει στο mid και να δείχνει ότι ενώ είναι πίσω, ενώ έχει φάει ας πούμε counter σε κάποιες από τις σκέψεις, δεν σταματάει να έχει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι. Και αυτό είναι που ουσιαστικά εμένα προσωπικά με αγχώνει αυτή τη στιγμή για τους Copenhagen Ghouls. Δεν φαίνονται αρκετά σίγουροι. Πάντως, αν εξαιρέσει το jungle, οι Ghouls, όχι το jungle, συγγνώμη, το mid, οι Ghouls τα έχουν πάει πάρα πολύ καλύτερα στο farm. 271 για τον Vladimir, 60 creeps πάνω από τον Trundle. Όπως και ο Amazing είναι καμιά 20 creeps πάνω από την Elise και ο Forgiven. Ήτανε που ήτανε. Κοντεύει να τα εκατοστήσει ο Forgiven. Τη διαφορά πολύ κοντά, την αυξάνει όλη τη διάρκεια που περνάει το παιχνίδι και αυτό είναι το θετικό. Το IndyCard θα είναι ένα beast στο τέλος του παιχνιδιού. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να φτάσουμε στο τέλος του παιχνιδιού. Και είναι κρίσιμο το σημείο για τους Copenhagen Ghouls γιατί
ένα λάθος δυστυχώς τους κοστίζει το game αυτή τη στιγμή. Το ξέρουν πολύ καλά και αυτό παίζουν συντηρητικά. Να δούμε. Να δούμε πώς θα τους βγει το game. Young Buck πάντως έχει βουτήξει μέσα και στερεί το μπλε μπαφ από τον αντιπαλό του. Ο Κέρπ θα μείνει χωρίς blue λοιπόν. Ένας Κέρπ ο οποίος θα έχει πάει εξαιρετικά σε αυτό το game. 236 creep. Έχει το Rabatons. Έχει το μεγάλο το Chalice. Έχει και τη μάσκα. Και την penetration bota φυσικά. Πράγμα που σημαίνει ότι βγάζει πάρα πολύ damage με το κόμπο του. Έτσι καμία σχέση με τον Κέρπ που είδαμε να παίζει χθες αυτό το Swain. Καμία επαφή. Πολύ καλύτερος Γκράκας. Πολύ σωστά. Και το pick φυσικά πρέπει να είναι πολύ καλύτερο. 30 λεπτά στο game του. Λοιπόν, και βλέπουμε σιγά σιγά τις ομάδες να κινούνται στον Baron Area να καθαρίζουν κάποια wards. Ναι, όχι αυτό που έχει μείνει εκεί μέσα, το βλέπουν τώρα. Θα το καθαρίσουν. Κανένα ουσιαστικό πρόβλημα εκεί. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για Βαρόνο. Δεν το ξεκίνησε, παραλίγο με το binding. Το έχουμε δει να το κάνουν γενικά για χαρά, είναι πολύ ενοχλητικό. Πάνω στο world clear. Όμορφα αφήνει ένα ward, υπάρχει pink εκεί για τον Young Buck, ο οποίος θα βάλει το κορμί του μπροστά για να πάρει το vision. Τελικά θα φάει αρκετή ζημιά από τον Arenae. Το ward όμως θα σπάσει, γι' αυτό θέλω να κάνουν λίκη. Βλέπουμε το match, ηρεμεί σιγά σιγά. Ναι, μόνο στους δράκους είχαμε λίγο fight. Μας θυμίζει τα στοιχεία των λίγων που τους έχουμε συνηθίσει στα παιχνίδια, ότι ώρες σαν να κολλάει αυτή η ομάδα, σαν να μην βρίσκει τι πρέπει να κάνει μέσα στο χάρτη. Πρέπει να βρουν τι θα κάνουν αυτή τη στιγμή. Βρίσκονται 31 λεπτά στο παιχνίδι, είχαν ένα πλεονέκτημα το οποίο πλέον δεν υφίσταται. Είναι τόσο μικρή διαφορά που δεν μετράει για κανέναν. Το μόνο που μετράει είναι η διαφορά στα minion. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει από ό,τι φαίνεται. Καθώς περνάει η ώρα όμως, βλέπουμε σιγά σιγά τους Millennium να φτάνουν τους Wolves και στο Global Gold. Και αυτό είναι άσχημο καθώς οι Wolves είχαν ένα 3-4 κάπου αν θυμάμαι. Ναι, καλά. Δεν κατάφεραν να το αυξήσουν, αν μη τι άλλο το μειώσανε. Οι Millennium οι οποίοι κάνουν κίνηση τώρα για τον Counter, το Pillar of Frost δεν είναι αρκετό. Ο Counter το οποίο έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στο game. Καθώς έχει βγάλει δύο μεγάλα item εναντίον 3. Φυσικά δεν έχει πάρει kill, 3 kill έχει ο Γκράγκας και να ένα καλό σημείο για να δούμε κάτι, να δούμε λίγη ένταση σε αυτό το παιχνίδι. Με αρκετά pink παίζουν οι παίχτες της Millennium, τους έχει βοηθήσει στο world clearance αυτό, στο vision με στο χάρτη. Για να δούμε, Ace in the Hole για μία ακόμη φορά θα έρθει καθαρά και μόνο για χαράς και σίγουρα θα κάνει αρκετή ζημιά. Counter θα καθαρίσει αυτό, flash από τον Unlimited, τι ήταν αυτό εκεί. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, υπάρχει shield πάνω στον Arenae, κυνηγάει ο Amazing, βρίσκεται κατάλληλη στιγμή για να μπει και είναι το rappel του Arenae. Για να δούμε τι θα κάνουν, τίποτα. Παίρνει το μεγάλο Wraith ο Amazing τουλάχιστον. Εριστικά και αποφασιστικά. Initiation πάντως δεν είδαμε πάλι. Δεν είδαμε όντως, σιγά σιγά πέφτουν κι άλλο οι ρυθμοί στο παιχνίδι. Πέφτουν και θα γίνει μία στιγμή. Κάτι τόσο απότομο που δεν θα προλάβουμε να πούμε λέξη, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Καθώς περνάει η ώρα, ανεβαίνει και το death timer, μην ξεχνάμε. Πράγμα που σημαίνει πως αν υπάρξει ένα ace για μια από τις δύο ομάδες, μάλλον πιθανά θα σπάσει ένα inhibitor. Θα έχουμε απόλυτη καταστροφή, είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Τώρα Amazing παραλίγο να βρει ένα Q πάνω στο Jerry που θα του είχε δώσει τρελό advantage. Jerry παρόλα αυτά είναι πολύ χαμηλά, flash από τον Unlimited, πάρα πολύ καλό. Θα τον σταματήσουν και προς το παρόν έρχεται το ult του Vladimir για να πιάσει αρκετούς από τους αντιπάλους παίκτες. Θα πάρουν τον Jerry. Τρέχουνε 4 Millennium μακριά, το calling έρχεται για να γυρίσει το fight με τον Counter, να τρέχει μακριά για να σωθεί. Θα καταφέρουν τελικά οι Copenhagen Wolves προς το παρόν να γλιτώσουν. Ναι, είναι η απάντηση και ο Forgiven έχει μείνει λίγο μπροστά για να εξασφαλίσει ασφάλεια στην ομάδα του εκεί. Και ξεκινούν με τη μία τον Δράκο για να δούμε πώς θα απαντήσουν οι Millennium. Είναι 4, δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Να ένα objective στα χέρια των Λίκων και πάλι κεφάλι. Επιτέλους είχαμε λίγο δράση στο παιχνίδι. Είδαμε ένα αρκετά μεγάλο fight το οποίο είχε μόνο μία απώλεια και αυτή για τους Millennium. Αλλά οι Wolves πήραν ένα kill, πήραν τον Δράκο, βγήκαν κερδισμένοι. Αυξάνουν πάλι τη διαφορά τους γύρω στα 3K gold. Απλά και μόνο για να διατηρήσουν αυτό το προβάδισμα, να μην πούνε ότι το έχασαν τελείως. Κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, παίρνουν αυτό που πρέπει να πάρουν και είναι ο Δράκος μαζί με ένα kill. Πολύ καλή προσπάθεια του Copenhagen, πήγαιναν για περισσότερα, φαινότανε, δεν τους αφήνουν οι Millennium. Το ίδιο βέβαια κάνουν και οι ίδιοι οι Copenhagen Wolves όταν βλέπουν ότι τα πράγματα σε ένα teamfight στραβώνουν. Αμέσως τρέπονται σε φυγή και οι δύο ομάδες μου θυμίζει αρκετά το playstyle 2 χρόνια πριν. Στο LCS βλέπαμε την Gambit να μπαίνουν όλοι μαζί, να τσιμπάνε ένα kill, να παίρνουν ένα object, να μαζεύονται προς τα πίσω. Το ίδιο βλέπουμε και τώρα. Βλέπαμε και παλιότερα αρκετές φορές με το που στράβωνε κάποιο teamfight, μία ομάδα κατάφερε να πάρει ένα μικρό advantage ή η άλλη ομάδα δεν έκανε το commit, όπως συμβαίνει σε αυτό το παιχνίδι. Πολύ σωστά. Να δούμε λοιπόν τώρα, καθώς είμαστε στο 35 σχεδόν πλέον λεπτό, αν θα έχουμε κάποια κίνηση για Baron. Αν και δεν νομίζω οι Wolves να φορσάρουν κάποιον Baron εναντίον Γκράγκας, που όπως ξέρουμε είναι από τους καλύτερους χαρακτήρες για να κάνει Baron Steam και έχουν και μια κακή παράδοση με τους Baron οι Wolves. Σφαίρες ή ρουκέτες είναι αυτές που φεύγουν από το όπλο του Forgiven.
Πολύ AD, πολύ AD, καθώς έχει κλείσει, έχει γεμίσει το θέρστερ. Όπου, ωραίο, ο Young Buck έκανε λιγμούς και πέρασε ανάμεσα από τα στάν, αλλά δέχτηκε όλο το DPS και πέθανε κατευθείαν χωρίς να είναι κανείς κοντά. Απίστευτο αυτό που συνέβη. Πολύ κακή εκτίμηση εκεί από τον Vladimir. Και για να δούμε τώρα πόσο θα κοστίσει αυτό ο Κομπερχάκεν Γκούλς. Amazing, φαίνεται να έχει πρόβλημα. Save card εξαιρετικό για να φύγει μακριά. Τζέιρι θα φάει ζημιά από τον counter, αλλά οι Λίκοι δεν σπάνε σε αυτό το teamfight. Έχασαν ένα παίχτη και πάλι βλέπουμε να μαζεύονται προς τα πίσω. Ήταν ένα αντίστοιχο teamfight όπως με το προηγούμενο. Χάσαν ένα member όπως είπες οι Γκούλς και τραβήχθηκαν αμέσως πίσω. Δεν ήθελαν να χάσουν άλλα και τα κατάφεραν. Βλέπουμε τους Millennium πάντως να στέκονται πάρα πολύ καλά στο game. Μάλιστα 6-9 για την ακρίβεια είναι μπροστά στα kills σε ένα game το οποίο είναι σχετικά αμφίροπο. Βλέπουμε ότι όποια ομάδα από τις δύο κάνει λάθος χάνει ένα παίχτη, αλλά μέχρι εκεί. Calling bar στον Unlimited φαίνεται να μην μπορεί να γλιτώσει Κρήτον. Θα πάρει αυτό το kill. Πιάνεται το support της ομάδας των Copenhagen Ghouls. Γιατί και πόσο μακριά από την υπόλοιπη ομάδα του. Το wording μερικές φορές είναι μοιραίο για το support. Το βλέπουμε τώρα λοιπόν να πεθαίνει λογικά στην προσπάθειά του να wardάρει. Άσχημα τα πράγματα για τους Λύκους οι οποίοι μπορεί να χάσουν εδώ ένα πύργο. Δεν νομίζω δεν θα χάσουν τον πύργο, αλλά είναι ένα άλλο kill για τους Millennium, οι οποίοι προσπαθούν πάρα πολύ καλά, Προσπαθούν να γυρίσουν το παιχνίδι, προσπαθούν να πάρουν κάτι από αυτό το παιχνίδι, παρόλα αυτά τα kills, το έχουμε πει αρκετές φορές, δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, εκτός εντάξει άμα δούμε κάτι σαν το προηγούμενο, να δούμε κάποιο 10-0, τότε ναι έχουν σημασία, σε ένα 6-10 όμως 36 λεπτά στο παιχνίδι, με τόσα towers, τόσο farm, τόσους δράκους, φυσικά το score είναι μόνο για τα μάτια του κόσμου που λέμε, 6-10 μπροστά πάντως η Millennium. Καταφέρουν να συνεχίζουν να πιέζουν τους Copenhagen Ghouls, οι οποίοι είναι γνωστοί ότι δεν έχουν ιδιαίτερα καλή αντιμετώπιση στην πίεση. Για να δούμε τι θα συμβεί. Θα αποδείξει ο Αμέσα. Όχι, φλάσσα από τον Unlimited και πάλι έρχεται η Αρκούδα για να σταματήσει τον Κέρβιν στην προσπάθεια του να φύγει. Ένα στόχος είναι πολύ χαμηλά. Έρχεται το ultimate από τον Vladimir για να κάνει ζημιά στον Κέβιν. Δυστυχώς ο οποίος χυλάρει πάρα πολύ. Δεν έχει πρόβλημα. Ace in the hole θα βάλει μπροστά την πλάτη του ο Κέβιν και θα φάει αυτό τον damage για τον Κέρβιν. Τρίτο συνεχόμενο teamfight το οποίο έχει ως αποτέλεσμα μόνο ένα dead για κάποια από τις δύο ομάδες. Πάρα πολύ συντηρητικά βλέπουμε και τις δύο. Όποια δέχεται το initiate και χάνει ένα member, απλά θα βγαίνει πίσω και τώρα πάνε για Baron. Με πολύ τον Gragas να είναι ζωντανός. Με τον Gragas και τον Lucio να υπάρχει εκεί για να δώσει το calling. Smite δεν υπάρχει, η Morgana είναι κοντά. Για να δούμε αν ο Amazing θα κάνει ένα καλό smite. Αν δεν θα πουλήσει αυτό το Baron για την ομάδα του ή αν θα μπει να τον πάρει ο Kerb. Είναι χαμηλά ο Baron, συνεχίζουν το DPS, δεν έχει μπει κανείς και ο Baron θα περάσει στους Copenhagen Ghouls, οι οποίοι χάνουν τον Unlimited με ένα τρομερό explosive cast. Έχουν έρθει και άλλοι τρεις από τους Millennium Amazing, προσπαθεί να φύγει, πέφτει πάνω στο βράχο, δεν μπορεί να φύγει. Τιτανικός εκεί το παγόβουνο, έσκασε πάνω το Amazing, ο οποίος καταφέρει να γυρίσει με την Ultimate. Πολύ όμορφο που θα τον κρατήσει τη ζωή. Double kill και περάσει το Forgiven. Συνεχίζει το κυνηγητό. Kevin είναι χαμηλά. Amazing και θα συνεχίσει να του δίνει slow. Τρέχει να σωθεί. Είναι αρκετό το slow για να τον φτάσουν. Πάντως μόνο Amazing κυνηγάει. Το παρατάνε και πάνε γρήγορα προς το mid lane για να πάρουν ένα inhibitor ίσως. Καθώς ο Baron πέρασε στα χέρια των Ghouls, ο Gragas δεν προσπάθησε καν να κάνει το ulti εκεί πέρα. Το κράτησε και σκότωσε τον Unlimited. Ναι, το κράτησε και σκότωσε τον Unlimited. Παρ' όλα αυτά χάσανε το fight, χάσανε τον Baron. Για να δούμε αν θα χάσουν και αυτό τον πύρκο. Έρχεται τρέχοντας ο Kevin με τα home guard για να δώσει παρουσία εκεί και να σταματήσει λίγο την πίεση από τους Copenhagen Ghouls. Ωραία, κλείνουν το Forgiver με τη μία. Το net προς τα πίσω θα πιάσει το κοκκούν. Έναν amazing εκεί. Κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα αφού δεν μπορούν. Να βγουν από τη φάση τους τώρα οι Millennium. Πολύ σωστά, παίρνουν και τη ζούγκλα το Millennium. Να δούμε τώρα τους Ghouls με Baron, θα καταφέρουν να τον εκμεταλλευτούν. Πολύ πιθανό, για να δούμε τώρα το replay. Βλέπουμε τον Unlimited να δέχεται αρκετή ζημιά από όλους Κρήτων. Είναι εκεί, Kevin είναι εκεί, Jayren είναι εκεί. Παρ' όλα αυτά κάνει ένα stun ίσα ίσα να κρατήσει μακριά τον Trundle, το explosive cast. Εντάξει. Εδώ, amazing, safeguard. Περιμένει λοιπόν το cooldown για να φύγει. Προσπαθεί να φύγει μακριά. Δεν τον δένει το stun της Morgana, εξαιρετικό kick. Υπάρχει ένα παγόβουνο εκεί. Φυσικά ο Κάουταρτ για μία φορά κάνει πολύ δυνατή ούλτι σε αυτό το παιχνίδι. Κρατάει τον Amazing στη ζωή. Και εδώ βλέπουμε τον Forgiven απλά να κλείνει με ένα double kill. Flash, Papa, critical και kill για τον Forgiven εκεί πέρα. Έβγαλε το μίσος του. Πήρε το kill του. Τα έκανε 4-0-1. 3-87 minion. Ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Πολύ καλό το pillar πάντως από το Drandle εκεί πέρα, όπως και το kick του Amazing, ο οποίος για άλλη μια φορά σε ακόμα ένα match μας δείχνει πάρα πολύ θετικά στοιχεία. Ισχύει, έχουμε φτάσει πλέον στο 40, εκεί που ένας Λυσίν δυσκολεύεται να κάνει τα plays τους. Το 3-1-3, το πολύ καλό itemization και τα φοβερά mechanics του Amazing, τον έχουν κάνει όμως ένα πολύ δυνατό κλειδί, ένα πολύ δυνατό χαρτί για τις Copenhagen Ghouls και σε αυτό το παιχνίδι. Και μια που τα λέμε αυτά, το Omen στο inventory του θα του προσφέρει κι άλλο εσέ για να κρατήσει μακριά τους Millennium που θα προσπαθήσουν να μπουν πάνω στον Forgiven. Έχει, ακριβώς, έχει extra seal, έχει το Hex Drinker, είναι αρκετά tanky, πολύ δυνατό itemization, ένας δράκος ο οποίος θα περάσει για μία ακόμα φορά 4 από τους 6 αυτό το παιχνίδι και ένας στους 1 βαρόνους για τους Copenhagen Ghouls.
Ακριβώς, οι Wolves οι οποίοι τώρα θα πουσάρουν το bot lane να πάρουν το πρώτο τελευταίο outer turret για από τους Millennium. Ακριβώς, και είναι πολύ τρομακτικός και ο Youngback πλέον. Vladimir late game, όπως ξέρουμε, σταθερή αξία, πολύ damage, πολύ damage. Πάρα πολύ damage, θα μπαιτάρει και κάποια cooldowns με το pull, που είναι πολύ σημαντικό. Έχει και τον Baron buff για έξτρα κίνκι καταστάσεις. Βοηθάει και όλη την ομάδα με το amplified damage του ulti του. Ακριβώς, και φυσικά το itemization και το δικό του είναι αρκετά καλό, με το Abyssal Scepter στο inventory του για να ρίξει λίγα ακόμη τα resistances από την ομάδα της Millennium, η οποία θα βρεθεί αυτή τη στιγμή κλεισμένη μέσα στο tier 2 tower στο bot lane, με τους λύκους να κάνουν περιφερειακές κινήσεις, τον Amazing να βγαίνει σιγά σιγά. Κάτι άκουσα, ένα flash άκουσα εκεί, γι' αυτό έκανα έτσι, κάτι, η word ήταν, κάτι ήταν εκεί και αν λέω τα μπει πάλι ο τρελός, δεν μπήκε. Βλέπουμε τους Wolves εδώ να προσέχουν πάρα πολύ, μη χάσουν αυτό το advantage που έχουν, αλλά δεν εκμεταλλεύονται το Baron. Ναι, γι' αυτό θα κάνουν switch σε κάτι καινούργιο, θα πάρουν ένα μπλε, σίγουρο. Πάντως δεν μπορούν, πιστεύω, να κάνουν αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, dive καθαρά μέσα στο πύργο των Millennium. Όχι. Εκτός αν πιάσει ένα πολύ καλό stun ο Unlimited. Φυσικά, προσπαθούν να κάνουν το rotation για να πάνε μια βόλτα από το mid, τελικά θα βρεθούν στο πάνω lane που τα minions τους έχουν πιέσει, το ίδιο έχει γίνει και στο bot. Έχουν πιέσει αρκετά και θα φτάσουν και σε λίγο και τα κρύπτους. Προσπάθησαν να εμποδίσουν τους Millennium από το να κάνουν defense αυτό το turret, αλλά δεν τα κατάφεραν. Οι Millennium βρίσκονται εκεί για να προστατεύσουν το προτελευταίο tower του top. Δεν θέλουν πάντως σε καμία περίπτωση να πετάξουν άλλο game οι Copenhagen Wolves. Βλέπουμε οριακά επικίνδυνα συντηρητικούς. Πλέον σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, πιστεύω είναι σωστό. Ίσως νωρίτερα που είχαν advantage και οι Millennium δεν ήταν σε θέση να τους αντικρούσουν, έπρεπε να προσάρουν κάτι παραπάνω, ίσως. Ίσως, αλλά από τη στιγμή που τους έχει βγει μια χαρά μέχρι τώρα, well played και σωστές επιλογές αφού δεν έχουν γυρίσει boomerang. Βλέπουμε και το πάνω τάρο να έχει πέσει στα μισά. Το ίδιο ισχύει από όσο θυμάμαι και τον πύργο, ο οποίος προστατεύει το μεσαίο inhibitor. Και για να δούμε κάποιο initiation πιθανό εδώ με τον Youngback να μπαίνει για μια ακόμα φορά μπροστά. Θέλουν να τους φοβήσουν, να αφήσουν το tower. Δεν το αφήνουν όμως οι Millennium. Όχι, ο Κρήτον βρήκε χώρο να κάνει λίγο χαράς. Τι να μας πει όμως ένας Lucian, θέλει προσοχή. Κλείνουνε το Youngback. Αυτός έχει χώρο να φύγει, θα δεχτεί κάποια σε δεν υπάρχουν κάποια cooldowns τώρα για τη Millennium. Ίσως είναι μια καλή στιγμή, αφού ούτε το pillar υπάρχει ούτε το binding, έχουν μερικά δευτερόλεπτα ακόμα για να το αποφασίσουν, αν το αποφασίσουν, γιατί το sieging που κάνουν είναι απελπιστικά αργό. Δευτερόλεπτα έχουν, creep wave δεν έχουν. Οπότε δεν μπορούν να πάρουν αυτό το tower προς το παρόν. Και τι κάνουν? Το Youngback πουσάρει το mid για να τραβήξει κάποιο μέλος των Millennium πάνω του, και αυτός θα είναι μάλλον ο Trundle, ο οποίος έχει το teleport και μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του στο top lane αν χρειαστεί. Ίσως να είναι ο Trundle, ίσως, όπου πάει όντως, αλλά ίσως να μπορούσαν και οι Millennium να κάνουν κάποιο engage 5v4 εκεί. Μην ξεχνάμε ότι έχουν το mobility, το οποίο το δίνει ο Jairi μια χαρά για να μπουν και να ξεκινήσουν ένα fight. Έχουν και την ultimate από τον Kerb. Για να δούμε τον Youngback, ο οποίος έχει βρεθεί ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, τον Γιάννη Αρενάκη. Και πάλι έχει το pull για να φύγει. Θα το κάνει, έχει πλησιάσει ο Amazing. Για να δούμε που τάει τον Αρενάκη. Κλειτσάει προς τα πίσω, αυτό θα κάνει το flash μακριά. Αλλά δεν μπορεί να γλιτώσει. Kevin για μία ακόμα φορά έχει μπροστά του δύο αντιπάλους και άλλους δύο που έρχονται, τον Unlimited και τον Countard. Είναι καλά τα πράγματα για τους λύκους εδώ. Πήραν αυτό που ήθελαν να πάρουν και για να δούμε τι θα γίνει με το flash. Τελευταία στιγμή ο Unlimited θα αποφύγει τα πολλά-πολλά. Ο Kevin θα αναγκαστεί να γυρίσει στη βάση και θα έχουμε την πτώση αυτού του tower σίγουρα. Πιθανότατα, καθώς βλέπουμε τον Baron buff να έχει φύγει πλέον από τους Wolves, σε 50 δευτερόλεπτα θα κάνει respawn τον Baron. Ίσως πάρουν αυτό το tower, δεν πάρουν τον inhibitor και γυρίσουν γρήγορα. Wow, το calling κάνει ζημιά στον Unlimited, το ίδιο και ο πύργος τον αφήνει εξαιρετικά χαμηλά, αλλά βρίσκει χρόνο ο Youngback για να μπει σε αυτό το fight και να κάνει όμορφη ulti, να απλώσει τον damage σε 3 άτομα. Όσο οι δικοί του χτυπούν τον inhibitor για να πέσει επιτέλους το πρώτο inhibitor παιχνιδιού, όχι μένει με ένα hit Youngback. Πολύ όμορφο η ulti, θα το κρατήσει οριακά στη ζωή. Θα ξεφύγουν και γυρνάει ο Unlimited, μοιράζει τα stun, κλωτσιά το Amazing από άλλο πλανήτη. Πραγματικά ο Countard βουτάει μέσα για να πάρει double kill. Θα πέσει επιτέλους αυτό το inhibitor, το ίδιο και ο Kevin. Triple αυτό που έψαχνε ο Countard όλο το game, το βρίσκει τώρα στο 43ο λεπτό. Απίστευτος Amazing, για άλλη μια φορά δίνει το game στους Wolves. Το είπε και το έκανε αυτό το παιδί. Το δήλωσε χθες, θα νικήσει τον Arenae, θα παίξει καλά. Θα δώσει στην ομάδα του το κάτι έξτρα που χρειάζεται για να σπάσουν οι Copenhagen Wolves. Ακόμη ένα Nexus στο LCS. Κέρδισαν οι Wolves. Amazing. 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 Ίσως το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, αλλά με αυτά που κάνει αυτό το παλικάρι, μας το δίνει στο πιάτο. Πρέπει να το πούμε, δεν γίνεται. Και άλλη μια φορά το Q-Board. Αού λοιπόν. Χάουλικα της Copenhagen.